προοπτική λύσης για το μείζον ζήτημα του πειραματικού λυκείου στα Χανιά που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στις σχολικές κοινότητες, δίνει η πρόταση του Δημάρχου Χανίων προς τον νέο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος ανέλαβε σήμερα καθήκοντα. Ο Παναγιώτης Σημανδυράκης πρότεινε συστέγαση του πειραματικού λυκείου με το πειραματικό γυμνάσιο και ταυτόχρονα μίσθωση του Μεγάρου Παπαδοπέτρου για την πλήρη ανάπτυξη των λυκειακών τάξεων. Από του χρόνου τα τμήματα τα οποία θα εισέρχονται στο πειραματικό γυμνάσιο να είναι 2. Και για τα επόμενα χρόνια μειώνουμε δηλαδή τη δυναμικότητα του πειραματικού γυμνασίου. Το δεύτερο είναι αξιοποιούμε το κτίριο Παπαδόπετρου. Υπήρξε επικοινωνία με τον Πρίτανη και εκφράσαμε ως Δήμος το ενδιαφέρον μας. Εφόσον η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Αρμόδια Επιτροπή των Πειραματικών Σχολείων που είναι το τελικό ναι, διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων γέλ της πόλης χωρίς να υπάρχει κίνδυνος κατάργησής τους. Θεωρούμε ότι εφόσον μειωθεί τα τμήματα του πειραματικού γυμνασίου από 3 και από 4 που ήταν φέτος στην πρώτη γυμνασίου σε 2 και εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των κτηρίων του Παπαδόπετρου, θα μπορέσει απρόσκοπτα να λειτουργήσει ο σχεδιασμός για το πειραματικό λύκειο χωρίς να επηρεαστεί καμία άλλη σχολική κοινότητα. Πρότεινε μία λύση η οποία καταδεικνύεται ως βιώσιμη και εφικτή. Μέλλει τώρα να την διερευνήσουμε. Ο νέος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων ξεκαθάρισε ότι είναι θετικός στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μένει να επικυρωθεί. Είπαμε, ο κόσμος πρέπει να είναι, η τοπική κοινωνία πρέπει να είναι ευχαριστημένη από τη λύση που θα δώσουμε, γιατί δεν θέλουμε κανένα παιδί να είναι εκτός σχολικών τάξεων. Δηλαδή, αυτή η εικόνα με τις καταλήψεις στα σχολεία και τα παιδιά στους δρόμους είναι απαράδεκτη. Ήδη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σχολικής Στέγης Αντώνης Βαρδάκης μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και εκπροσώπους του πειραματικού σχολείου έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία στο Μέγαρο Παπαδοπέτρου και έχουν καταγράψει τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν ώστε τον επόμενο Σεπτέμβριο να μπορέσει να λειτουργήσει το λύκειο. Η πρόθεσή μας από την αρχή, όπως το είχα πει και στις πρώτες μου δηλώσεις, είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την τοπική κοινωνία των Χανίων. Κανείς δεν θέλει μια τοπική κοινωνία διχασμένη, τον κόσμο αναστατωμένο και τους μαθητές εκτός σχολικών τάξεων. Έτσι. Και προσανατολιζόμαστε φυσικά στο να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος Χανίων μαζί με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όλους τους εμπλεκόμενους αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσουν αναλυτικά τα δεδομένα στο Υπουργείο Παιδείας και στην Επιτροπή Πειραματικών Σχολείων. Ο Δήμος Χανίων δεν μπορεί να αγνοεί την πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Δεν μπορεί να αγνοεί τις φωνές των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Δήμου Χανίων προβλέπει τη στέγαση του πειραματικού γυμνασίου και λυκείου σε ένα σύγχρονο κτίριο, το οποίο προβλέπεται να ανεγερθεί σε έκταση που παραχωρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης.